Συγκίνηση προκαλεί η διάσωση ενός βρέφους μόλις 50 ημερών στην Τήλο. Το βρέφος μαζί με τους γονείς του και άλλα τρία άτομα έφτασαν στην Τήλο με ταχύπλο. Ανηφόρησαν στα βουνά του νησιού. Οι συνθήκες αντίξωες, το φαγητό και το νερό ανύπαρκτα. Όσο περνούσαν οι δύσκολες ώρες, κατευθύνθηκαν ξανά προς τη θάλασσα σε απόκριμνη περιοχή. Το μωρό, προκειμένου να επιβιώσει, έπινε γάλα με θαλασσινό νερό. Τα όσα εξιστόρισε ο κριτικός λιμενικός Γιάννης Κουφάκης, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης, συγκινούν. Ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη ταχύπλου σκάφους, το οποίο αποβίβασε αριθμό παράτυπων μεταναστών και άρχισαν έκτοτε οι έρευνες. Αυτό το μωρό, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είχαν φοβηθεί, είχαν ανέβει στα βουνά για δύο μέρες. Αλλά λόγω έλλειψης τροφής και νερού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τα κάτω και τους βρήκαμε το Σάββατο στην παραλία που τους άφησε το ταχύπλο. Με γενναιότητα, οι λιμενικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε άθλια κατάσταση. Πιθανότατα ήρθαν από το Αφγανιστάν. Ήταν το μωρό με τους γονείς του και άλλα τρία άτομα. Σε άθλια κατάσταση ήταν όλοι. Το μωρό τώρα, τι να σας πω, το άγχος μας ήταν το μωρό, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, πάρα πολύ αντίξωες και το πρόβλημα ήταν πώς θα γίνει η μεταφορά του από τη στεριά στο σκάφος μας. Η δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά διηγήθηκε την ιστορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα προσφυγόπουλο 50 ημερών που για τρεις ημέρες ήταν αποκλεισμένο στο βουνό, οι γονείς του έφτιαχναν το γάλα του με νερό από τη θάλασσα. Για άλλη μια φορά, η κοινότητα της Τήλου στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, βάζοντας πλάτη στη μεγάλη πίεση που ασκείται με το προσφυγικό. Δεν έχει χάσει καμία ανθρώπινη ζωή και προσπαθεί να ανταπεξέλθει και να βοηθήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τους ταλαιπωρημένους, τραυματισμένους και χτυπημένους ανθρώπους. Το βρέφος χρειάστηκε να διακομιστεί στο κέντρο υγείας, καθώς παρουσίασε πόνους λόγω του θαλασσίνου νερού που είχε καταναλώσει. Το κέντρο υγείας κατευθείαν, ναι, αμέσως μόλις καταπλέψαμε. Όταν ενημερωθήκαμε, ήταν καλά στην κατάστασή του. Είχε κάποιους πόνους λόγω του θαλασσινού νερού πιθανώς που είχε πιει. Αλλά νομίζω είναι εντάξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάθε ανθρώπινη ζωή που σώζουμε, εντάξει, οποιοδήποτε τη σώζει, είναι σημαντικό, πόσο μάλλον όταν είναι ένα παιδί ή ένα βρέφος. Στο βρέφος δόθηκε τελικά το όνομα Ιωνάς, παρομοιάζοντάς τον με τον καλόγυρο που ξεβράστηκε στην Τήλο και έχτισε το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα.